Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα από τις 5 έως τις 6 να βρούμε λύση μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τον φοροτεχνικό μας, τον Ορέστη Σεϊμένη. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά, καθώς έχουμε κάποιες βασικές αλλαγές όσον αφορά τη φορολογία και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι μετά από ένα πολύ σύντομο δελτίο με την Σοφία Μίτιλη. Επιταχύνονται οι εξελίξεις στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και όλα δείχνουν ότι διαμορφώνονται πλέον οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμβιβασμού που θα δώσει λύση στο πρόβλημα βραχυχρόνιας ρευστότητας της χώρας και θα οδηγήσει σε συμφωνία στις αρχές Ιουνίου. Ικανοποίηση και συγκρατημένη αισιοδοξία στην κυβέρνηση που διαπιστώνει ότι η διαπραγματευτική τακτική της αποδίδει καρπούς. 24 ώρα μετά την δραματοποίηση της κατάστασης από το Μέγαρο Μαξίμου με το non-paper που προειδοποιούσε για διέξοδο επιρρύπτοντας την ευθύνη στους δανειστές, στις διαφωνίες μεταξύ των θεσμών και στις κόκκινες γραμμές τους, τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδιν. Οι δύο πλευρές εμφανίζονται πλέον διατεθειμένες να βάλουν νερό στο κρασί τους. Χωρίς να φανεί ότι εγκαταλείπει τις κόκκινες γραμμές της, η κυβέρνηση αποδέχεται ως αναγκαία τη λήψη μέτρων προσδοκόμενης απόδοσης περίπου 2 δις ευρώ και την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος πάνω από 1%. Στις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης επέμεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελαρίδης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό κανάλι του SBC. Έχουμε μια δημοσκόπηση σήμερα της Παλμούς Ανάλυσης, η οποία αναφέρει ότι 44% των ερωτηθέντων δεν δέχεται περικοπή κύριων συντάξεων, 30% δεν δέχεται αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, 26% κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, 23% κατάργηση ένφια, 12.000 αφορολόγητο, 22% ιδιωτικοποίησης και εργασιακά είναι πολύ χαμηλά. Θα ήθελα να μου πείτε από αυτά τα 5 πολύ σημαντικά, έτσι όπως τα αξιολογούν οι ερωτηθέντες, ποια είναι αυτά τα οποία η κυβέρνηση δεν δέχεται αυτή τη στιγμή. Απορρίπτει δηλαδή τις αιτιάσεις των δανειστών οι οποίοι δεν θέλουν να περάσει το αφορολόγητο, δεν θέλουν να διατηρηθεί ο ένφια, δεν συζητάνε για μη δραστικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, στις κύριες συντάξεις ειδικά, όταν η μέση σύνταξη είναι 945,38 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.100 ευρώ. Ποια από αυτά τα 5 πολύ σοβαρά ζητήματα είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι εμείς δεν τα υιοθετούμε, δεν θα τα εφαρμόσουμε? Ευχαριστώ πολύ. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μου θέσατε και προκύπτουν από την δημοσκόπηση είναι ξεκάθαρη. Για εμάς δεν περιμέναμε κάποια δημοσκόπηση για να αναγνώσουμε αυτή την πολιτική βούληση. Είναι ξεκάθαρο αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός και νομίζω δεν είναι μόνο σε εμάς την κυβέρνηση, αλλά όποιος και όποια κινείται έξω σε αυτή την κοινωνία αντιλαμβάνεται όλα αυτά τα ζητήματα ως κόκκινες γραμμές τις οποίες τις θέτει ο ελληνικός λαός. Εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν προχωρήσαμε από τις αρχές Φλεβάρη, από το πρώτο Eurogroup, σε μια συμφωνία άμεση, η οποία θα αποδεχόταν όλα τα προηγούμενα τα οποία έχει υπογράψει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του, ακριβώς επειδή γνωρίζαμε αυτή την κατάσταση. Και αυτή η διαπραγμάτευση, η οποία είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αποσκοπεί έτσι ώστε να υπερασπιστεί η ελληνική κυβέρνηση αυτά τα βασικά ζητήματα που μας θέτει η ελληνική κοινωνία. Νέο καθεστώς ΦΠΑ στην Ελλάδα επεξεργάζονται κυβέρνηση και θεσμοί, με το Brussels Group να έχει καταλήξει σύμφωνα με πληροφορίες σε δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει την επιβολή νέου συντελεστή ΦΠΑ 16% σε όλη την Ελλάδα και διατήρηση ενός μειωμένου συντελεστή, ίσως 6,5% με 8% μόνο για τα φάρμακα, τα βιβλία και τα βασικά είδη διατροφής. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την επιβολή νέου συντελεστή ΦΠΑ 18% σε όλη την Ελλάδα και διατήρηση ενός μειωμένου συντελεστή 13% για τα τρόφιμα και υπερμειωμένου συντελεστή 6,5% για τα φάρμακα και τα βιβλία. Στόχος είναι να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα κατά 3 δις ευρώ από τα 13 δις που είναι σήμερα στα 16 δις ευρώ. Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων για το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τις φορολογικές δηλώσεις 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δίνει με εγκύκλιο της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, η φορολογική δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της εκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκαθάρισης πέραν του έτους, υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένη της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές εντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από τον νόμο εκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους. Όπως είναι γνωστό, η πληρωμή του φόρου γίνεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία ημέρα του 7ου μήνα από την υποβολή της δήλωσης. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκαθάριση, η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Οριζόντια ρύθμιση για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια προωθούν οι τράπεζες με στόχο να επαναφέρουν σε ορθή πορεία δάνεια ύψους 21 δις ευρώ. Η ρύθμιση που τρέχει πιλωτικά το τελευταίο δίμηνο εφαρμόζεται όχι μόνο σε καθυστερούμενα δάνεια ανώ των 90 ημερών, αλλά και σε δάνεια που εμφανίζουν ενδείξεις ότι βαίνουν προς το κόκκινο. Η ρύθμιση προβλέπει σπάσιμο του δανείου στα 2, 50% και 50%, με αποτέλεσμα να μειώνεται στο μισό και η δόση που θα καταβάλει ο δανειολήπτης. Η δόση κατεβαίνει σε επίπεδα χαμηλότερα και από αυτά του ενοικίου, αναφέρουν τραπεζικά στελέχη και διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα εφαρμόζεται και για δάνεια που βρίσκονται στη ζώνη του υψηλού κινδύνου, δηλαδή πέσουν στο κόκκινο, αλλά και σε οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση. Σε αυτές όμως τις περιπτώσεις θα παγώνει το 30 ή το 40% του άληκτου κεφαλαίου του δανείου. Τις επόμενες ημέρες προκυρήσονται από τον ΟΑΕ 20.385 θέσεις κοινοφελούς εργασίας σε Υπουργεία, Περιφέρειες και Εποπτευόμενους Φορείς. Οι αποδοχές διαμορφώνονται στα 431,75 ευρώ το μήνα για νέους κάτω των 25 ετών. Το ποσό ανέρχεται σε 495,25 ευρώ για το μήνα για νέους άνω των 25. Η πρώτη προκήρυξη αφορά θέσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και οι υπόλοιπες 16.145 θέσεις σε Υπουργεία, 3.500 θέσεις στην Περιφέρεια και 470 θέσεις σε εποπτευόμενους φορείς. Τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων με χαμηλά εισοδήματα στα φάρμακα από 25% σε 15% προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής, μιλώντας σε εκπομπή του Μέγκα. Από τη διαπραγμάτευση που θα κάνουμε με τη φαρμακοβιομηχανία, θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη συμμετοχή των ασφαλισμένων με χαμηλά εισοδήματα από 25% στο 15%, είπε ο Υπουργός. Εκτίμησε δε ότι η μείωση αυτή θα γίνει μέχρι τον Ιούλιο. Ανακοίνωσε επίσης ότι εντός του Μαΐου θα πληρωθούν οι ειδικευόμενοι γιατροί. Σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής τόνισε «Η νέα κυβέρνηση παρέλαβε ένα σύστημα το οποίο είναι σε πλήρη κατάρρευση και παρά τα αυτά ενεργοποιήθηκαν 3 διαγωνισμοί που είχαν παροπληστεί από την εποχή των μνημονίων και ότι αυτή τη στιγμή οδεύουν στα νοσοκομεία 800 γιατροί». Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News.
Η αγορά είναι πραγματιστική. Θέλει να ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Όσο αυτό δεν το ξέρει, τόσο ανεβαίνει η ανασφάλεια και η αμηχανία. Και αυτό στο μεν καταναλωτή σημαίνει αποχή από τα ταμεία, στις δε τις επιχειρήσεις σημαίνει αποχή από οτιδήποτε είναι αναπτυξιακό που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας ή και περιορισμός θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για μας, τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, για τον καταναλωτή μας, πελάτη, συμπολίτη μας και βέβαια καταληκτικά για την ελληνική πολιτεία. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και επιταχύνονται οι εξελίξεις στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης. Η συνάδελφος η Αμαλία Ικάτζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Αμαλία. Καλησπέρα και Σοφία. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, επιταχύνονται όπως όλα δείχνουν οι διαδικασίες στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία που όπως λένε και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, ίσως να είναι τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό καταλαβαίνεις ότι αυτές οι προσδοκίες λειτουργούν υποστηρικτικά στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σήμερα έφτανε να ενισχύεται ακόμα και πάνω από 4% στους 855 μονάδες, όμως τελικά έκλεισε στα συν 3,15% τα κέρδη για το γενικό δίκτυο, πατώντας στις 840 και διαπερνώντας μονάδες. Μπαράζ αγορών σήμερα στις τράπεζες, που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της συνεδρίασης, με traders αλλά και πιο μέσο μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια όπως η Bank of America Merrill Lynch, η HSBC, Goldman Sachs και η Citigroup να προχωρούν σε αγορές τραπεζικών blue chips, και αυτό βεβαίως είναι ένα θετικό στοιχείο για το ελληνικό χρηματιστήριο. Και καταλαβαίνεις ότι αυτές οι προσδοκίες, ότι πλέον υπάρχει φως στο τούνελ όσον αφορά τη διαπραγμάτευση Αθήνας εταίρων, δημιουργούν και ένα θετικό σκηνικό στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Από εκεί πέρα να πω, κυρία και Σοφία, ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο όσον αφορά τις μετοχές, αλλά γενικότερα γιατί όλοι περιμένουν αυτή τη συμφωνία για να ομαλοποιηθεί το οικονομικό περιβάλλον και να μπορέσουν οι τράπεζες να πουλώσουν πληγές. Να σου πω ότι οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι έφυγαν περί τα 5 δις ευρώ τον Απρίλιο από τις τράπεζες, δηλαδή το ποσό ανεβαίνει περίπου στα 36 δις ευρώ από τον Νοέμβριο. Άμα προσθέσουμε και σε αυτά και τα κόκκινα δάνεια, καταλαβαίνει η Αμαλία ποιο είναι το σκηνικό που διαδραματίζεται στις τράπεζες αυτή τη στιγμή. Εκρηκτικό το κοκτέιλ των αρνητικών αυτών εξελίξεων για τα τραπεζικά ιδρύματα που καλούν το επόμενο διάστημα να πάρουν μέτρα, να θωρακιστούν έτσι και να κλείσουν μέρος των πληγών, βεβαίως αν επιτευχθεί η συμφωνία. Γι' αυτό και οι τραπεζίτες αγωνιούν και λένε ότι πρέπει κανονικά εχθές να έχει κλείσει η συμφωνία, προκειμένου να κάτσουν στο τραπέζι και να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους με τα επόμενα τρίμηνα. Και επίσης θα σου πω ακόμα ότι στα αποτελέσματα τριμήνου που αναμένονται τέλος του μήνα των τραπεζών, 27 νομίζω Μαΐου ξεκινά, ανοίγει το χώρο των αποτελεσμάτων της Τράπεζα Πειραιώς, εκεί θα δεις πώς λειτουργήσε στους ισολογισμούς, δηλαδή τραπεζών, θα δούμε πώς λειτουργήσε όλη αυτή η περίοδος της αβεβαιότητας και πόσο έπληξε τις τράπεζες. Θα υπάρχουν αυξημένες προβλέψεις για επισφάλεις στο πρώτο τρίμηνο από τα τραπεζικά ιδρύματα και είναι φυσιολογικό γιατί τα κόκκινα δάνεια έχουν χτυπήσει, έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 80 δις ευρώ, με τις πληροφορίες να ανεβάζουν το ποσό στα 83 δις ευρώ. Και καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό και για τα κέρδη των τραπεζών και για τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Μόλις βγουν τα οικονομικά αποτελέσματα, θα είμαστε εδώ πέρα να τα συζητήσουμε. Προμηνύεται να γίνεται ένα πανικό στο χρηματιστήριο. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο αλλά απαραίτητο για όλους εμάς διαφημιστικό διάλειμμα. Ο κύριος Ορέσης Σεϊμένης, ο φοροτεχνικός μας, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι. Συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, κανονικά έμφυα και για το 2015, καθώς οι πληροφορίες μας επιβεβαιωθήκαν για άλλη μια φορά που συζητούσαμε εδώ και πολλούς μήνες με τον κύριο Ρέση Σεϊμένη.
καθώς έχουμε και ενιαίο συντελεστή στο ΦΠΑ που εξετάζει η κυβέρνηση από 15 έως 16%. Χάνει το 21% αλλά κερδίζει από τους μικρότερους συντελεστές. Ο κύριος Σεμένης είναι εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σεμένη. Καλησπέρα. Έχεις περάσει από χτεό. Δεν ξέρω τώρα γιατί έχω πετρελοκίνητο. Σκεφτόμουν να πάρω πετρελοκίνητο για να μου έρθει πιο οικονομικά, αλλά τελικά δεν θα μου έρθει. Έχετε φόρος και εκεί. Όποιος δεν έχει περάσει, προλαβαίνει να πάει να το περάσει που είναι μικρό το πρόστιμο. Αν πάει να το περάσει και τον καλέσουν, θα έχει μεγάλο πρόστιμο. Ο πρώτος κλάδος που είχε θυγεί πριν από πολλά χρόνια, γιατί τον ξέρω καλά, είχα δουλέψει και στο παρελθόν σε μια αυτοκινητοβιομηχανία, είναι αυτός των αυτοκινήτων. Ο πρώτος κλάδος. Κάνουν τα πάντα για να τον αποτελειώσουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η Σοφία Μίτιλη, ο κύριος Ρέσης Σεημένης και εγώ όλοι μαζί είμαστε εδώ πέρα για να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις όσο αφορά τους φόρους, τι θα γίνει με τη φορολογία, τι αλλάζει, ποιες ήταν οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, ποιες αλλάξαν από αυτές, ποιες διαμορφώνονται, γίνονται ροζ, ξεδοριάσανε λίγο. Πάντως να δούμε τι θα γίνει. Να δώσω τα τηλέφωνα Σοφία Επικοινωνίας, γιατί πρέπει να ακούμε τους τηλεθεατές και τις ερωτήσεις που έχουν. 875-5000-878, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-554. Τα πάντα όσο αφορά τη φορολογία. Ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε, ο κύριος Ρέσης Σεημένης έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το χώρο. Πόσα χρόνια είστε, κύριε Σεημένη? Πολλά. Κάποια 500. Γύρω στα 500 είσαστε. Οπότε μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, γιατί αλλάζουν. Δεν κάνουμε το χιούμορ μας και τουλάχιστον δεν το φορολογούν ακόμα. Για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. 50 χρόνια δουλεύω σε αυτή τη δουλειά. 50 χρόνια, δεν χρειάζεται. 50 χρόνια ακριβώς. Ναι, τώρα θα σας μιλήσω. Ενίως συντελεστής ΦΠΑ, τι γίνεται, λοιπόν, τι θα αλλάξει? Καταρχήν, προανήγγειλε η κυβέρνηση και νομίζω ότι θα έχουμε κερδοσκοπία, διότι τα εμπορεύματα γενικά ή τα τρόφιμα, ξέρω εγώ, που θα ανεβεί η τιμή τους. Λέω τα τρόφιμα πολυτελείας, γιατί τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης δεν θα ανέβει, έτσι. Έχουμε δύο τρόφιμα. Θα έχουμε 6,5 έως 8% για τα φάρμακα, δηλαδή. Τα φάρμακα. Που ισχύει, τα φάρμακα, τα βιβλία και τα βασικά είδη διατροφής. Στην περίπτωση που θα ανέβουν, στην πρώτη εκδοχή που ήταν στις ειδήσεις, θα ανέβουν και τα φάρμακα, έτσι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, υπάρχει περίπτωση μέχρι να υλοποιηθεί το μέτρο, να τα κρύψουν κάποιοι και να τα εμφανίσουν μετά με ακριβότερες τιμές. Αυτό είναι λάθος. Έπρεπε δηλαδή, η κυβέρνηση να το έχει τελειώσει αυτό. Τώρα το κρυφτό δηλαδή, μας λέτε με όλα αυτά. Βέβαια, γιατί οι κερδοσκοπίες έτσι γίνονται. Όταν ξέρω ότι θα κρυβεί ένα εμπόρευμα, το κρύβω και μετά στο εμφανίζω και δείχνω ότι το αγόρασα με μεγαλύτερη τιμή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Ο τουρισμός θα πληγεί. Γιατί με τα πακέτα του τουριστικά περιλαμβάνουν εκεί, περιλαμβάνουν εκεί. Ένα πράγμα πουλάμε στην τροφή. Ελλάδα και το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Τι πουλάμε? Ήλιο, τουρισμό. Ναι. Δηλαδή αυτό χρειαζόμαστε. Πάμε λοιπόν να πλήξουμε το τουρισμό. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, λοιπόν? Ο τουρίστα έχει τον προσελκύει και του λες. Το πακέτο έχει τα τρόφιμα και η υπηρεσία μαζί. Έτσι. 200 ευρώ. Να δούμε όμως τι θα γίνει. Αυτή είναι η συζήτηση τώρα για τον ενιαίο φόρο. Με τον ενιαίο φόρο πρέπει το ξενοδοχείο να διαχωριστεί από τα τρόφιμα. Έτσι είναι το ουσιακό. Καλά, ακούμε πολλά να συζητήσουμε. Και έκτακτη φορά αλληλεγγύης, να μας πείτε τι γίνεται για τα εισοδήματα. Θα τα πούμε όλα, επειδή εδώ προηγούνται οι τηλεθεατές. Είναι πρωταγωνιστές αυτή την εκπομπή, οι τηλεθεατές μας. Θα θέσουν το ερώτημά τους. Θα απαντήσουμε και βεβαίως θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Η κυρία Έλληνε στη τηλεφωνική μας γραμμή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χαίρομαι που σας ακούω, γιατί έχω πάρει επανειλημμένο, δεν μπορούσα να σας κάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να δείξετε λίγο κατανόηση, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ κάθε απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επιμονή σας. Σας παρακολουθώ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γίνονται τόσες εκτόσεις, γίνονται για τα κόκκινα δάνεια, ξέρω εγώ, θα τα απαλείψουν κτλ. Εμείς που πληρώνουμε πάρα πολύ όμως, δηλαδή εγώ έχω πάρει ένα δάνειο στεγαστικό από το 2004 και δεν έχω πληρωθεί ποτέ. Μα ποτέ, και αφήνει τα λεφτά μου μέσα. Είναι εθνική συγκεκριμένα. Γιατί εμένα να μην με κοιτάζει δηλαδή το κράτος? Πολύ εύλογο το ερώτημα. Εύλογο το ερώτημα. Αυτό συνέβαινε, καταλαβαίνετε κύριε Σεημένη, συνέβαινε το ίδιο και με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χρωστούσαν και μπήκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Η κυρία Βαλαβάνη φυσικά απάντησε σε αυτό και είπε ότι θα προσπαθήσει να δώσει κάποιες φοροελαφρύνσεις για τους συνεπείς φορολογούμενους, οι οποίοι αισθάνονται αδικημένοι και έχουν κάθε δίκιο. Όπως λοιπόν και η κυρία ήταν τυπική στις αποπληρωμές και εκείνη μπορεί να έχει. Όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να έχει υποστεί και εκείνη περικοπές, όπως έχουμε υποστεί όλοι μας, αλλά ήταν τυπική. Μπορώ να μιλήσω λίγο? Βεβαίως, κυρία Έλλη. Λοιπόν, εγώ να σας πω για το επικουρικό μου. Έχω 72%
κόψιμο. Λοιπόν, ναι, εννοείται λοιπόν η κοστή. Και όπου το πήρε το δάνειο, μάλιστα, μπορούσα να το ξεπληρώσω άνετα και αυτά. Και σας λέω, από το 2004 που έχω πάρει το δάνειο, δεν έχω πάρει ένα cent. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια... Να μου κάνουν πώς... μια έκπτωση, μάλιστα, κάτι τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε, κύριε Σεϊμένη. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως έχει δίκιο η κυρία, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί που είναι οι περίμεροι που χρωστάνε στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία στις τράπεζες είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτοί που πραγματικά χρωστάνε, έχουν ανάγκη. Έχουν χαμηλά εισοδήματα, έχουν πολλά παιδιά, έχουν πολλές ανάγκες. Και είναι και εκείνοι οι οποίοι είναι οι μεταξίδες, που λέμε έτσι. Οι μεταξίδες. Ναι. Σε αυτό έχει δίκιο. Όμως, φταίνε τα κόμματα, φταίνε οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι σήμερα, διότι ενώ έπρεπε να έχουν όργανα να ελέγχουν στην εφορία, αποδυναμώσαν τις εφορίες και έχουν μεταφέρει όλη τη δουλειά στα λογιστικά γραφεία. Αυτό λέω γιατί το ξέρω αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί λοιπόν φύγανε από τις εφορίες οι υπάλληλοι, από 16.000 υπάλληλοι που ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών, έχουν μείνει 10. Αυτοί οι 6.000 δεν φύγανε από το Υπουργείο Οικονομικών, φύγανε από τις εφορίες. Mm-hmm. Διαλυθήκανε εφορίες, κλείσανε, όπως ξέρεις. Συγχωνευτήκανε. Ναι. Συγχωνευτήκανε. Δεν υπάρχουν προσωπικό, ενώ το αντίστροφο έπρεπε να γίνει. Από τους 700.000 δημόσιους υπαλλήλους έπρεπε να βάλει στις 16.000 άλλους 4 να τους κάνει 20.000. Ναι, αυτό που λέει βεβαίως η κυρία Ελλήνη ότι είχε δρομολογήσει τη ζωή της με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλάξαν τα δεδομένα. Αν είδα και λοιπόν τους μεταξίδες που είπα προηγουμένως, θα είχε γυρία, θα έχει δίκιο που θα τους πιάνε αυτούς και θα αλαφρυνόταν λίγο το θέμα. Θα τους τιμωρούσαν. Δεν μπορούν ούτε να τους πιάσουν. Αυτό για να δούμε ποια είναι και η άποψη ή ερώτηση, γιατί υπάρχει λύση από τις 5 έως τις 6 κάθε απόγευμα εδώ στο SBC, από τον κύριο Μανώλη. Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη. Καλησπέρα, μας ακούτε? Δεν σας ακούμε, κύριε Μανώλη. Να πάμε στον κύριο Χαράλαμπο, γιατί και άμα θέλετε ξανά προσπαθήστε να μας καλέσετε, κύριε Μανώλη. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούμε το ερώτημά σας. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Καλησπέρα για την ακοπή σας. Ήθελα να ρωτήσω οι πωλήσεις οι οποίες έγιναν με τίμημα το σημαντικό. Και ο πολιτής πήρε, να πούμε, το εκτός του συμβατικού τιμήματος, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα. Αυτά. Τι γίνεται σήμερα? Αγοράστε ένα σπίτι δηλαδή και βάλτε την αντικειμενική αξία, αυτό εννοείται? Όχι, επώλησα, ας πούμε, ένα σπίτι. Και εν πάση περιπτώσει μπήκε η αντικειμενική αξία, αλλά η τρέχουσα αξία ήταν μεγαλύτερη. Και σήμερα ναι, εμφανίζομαι στο λογαριασμό μου να έχω χρήματα τα οποία, από ό,τι άκουσα, θα φορολογήσει, λέει η κυρία Βαλαβάνη. Ναι, η εφορία λέει ότι θα καλέσει εκείνους οι οποίοι πουλήσανε με τίμημα μεγαλύτερο από αυτό που γράψαν στο συμβόλαιο. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι τα μεμονωμένα άτομα όπως εσείς, τους εργολάβους λέει κυρίως, οι οποίοι έχουν πουλήσει μια ολόκληρη πολυκατοικία. Άρα και στην περίπτωσή σας, αν έχουν μπει στην τράπεζα τα λεφτά, θα ναι, έχετε κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να το δείτε από τώρα, γιατί πιθανώς να σας ζητήσουν πού βρήκατε τα λεφτά και δεν τα έχετε δηλώσει. Καταλάβετε, γιατί αυτά δεν δηλώνονται, ναι, τα εκτός των αντικειμενικών. Ποιο βαρύνει, να πούμε, ο φόρος αυτός? Ορίστε. Το πολιτή ή τον αγοραστή? Ποιον επιβαρύνει αυτός ο φόρος, τον πολιτή αυτός, ή τον αγοραστή? Αυτός ο φόρος παρήγγει τους δύο. Διότι ο ένας πρέπει να πει πού βρήκε τα λεφτά, ο αγοραστή και τα έδωσε, πόθεν έσχες. Ο δε αγοραστής, ο δε πολιτής πρέπει να πει γιατί δεν τα φορολογήθηκε. Γιατί αυτά πρέπει να τα φορολογηθείτε με φόρο, γιατί αν είχατε αντί για 100.000 είχατε βάλει 150, ο φόρος θα ήταν το 11% ή το 10% όσο ήταν τότε, θα πληρώνατε στις 150 και στις 10. Έχει πάρει το κράτος λιγότερα λεφτά. Και από τους εργολάβους έχει πάρει λιγότερο φόρο εισοδήματος και από εκεί. Μάλιστα. Αλλά αυτά θα τα πληρώνει ο αγοραστής. Τώρα εγώ ο πολιτής. Ναι, αλλά και ο πολιτής. Όχι, γιατί ο αγοραστής το λέει αυτό. Ο αγοραστής θα επιβαρυνθεί. Αλλά εσείς να έχετε το μυαλό σας, γιατί μπορεί να σας μπλέξουν ως συμμέτοχος αυτά. Ότι βοηθήσετε να καλυφθεί. Κοιτάξτε, η εποχή, να πούμε, εκείνη και από 20 χρόνια, 30 χρόνια και μετά, όλες οι... Πόσα χρόνια είναι προς τα πίσω αυτό? 7 χρόνια, 8 χρόνια. Πιθανώς να μην σας πιάσει, γιατί ξεκινάνε με μια πενταετία τώρα και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν είναι κάτι, πάρτε στη... Ό,τι χρειαστείτε, εδώ είμαστε, ναι, κάθε απόγευμα να δώσουμε λύσεις στον τηλεθεατή μας. Το 513 μας ρωτάει, εάν έχουμε κέρδη από εταιρικό ομόλογο, φορολογείται η υπεραξία εκτός από τον ετήσιο τόκο, δηλαδή ως εισόδημα, ή πάει μόνο για εισφορά αλληλεγγύης?
Λοιπόν, ο τόκος είναι 15%, είπαμε. Αυτά φορολογούνται τώρα από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και μετά φορολογούνται τα κέρδη. Δηλαδή, πόσο μου στήχησε, πόσο το πούλησα, τι κέρδους είχα. Αυτό σημαίνει και με τις μετοχές. Γενικά, οτιδήποτε είναι χρεόγραφα, ας πούμε, πρέπει να βάζουμε κατάσταση στην. Προχθές ρώτησε, νομίζω, άλλος ένας, ας πούμε, να δω. Ότι θα βάζουμε κατάσταση με όλες αυτές τις. Τα εταιρικά ομόλογα, τα κέρδη. Από... Άμα είναι ζημιά, δεν το βάζουμε. Άμα είναι κέρδη, το βάλουμε. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, έκτακτη φορά για τα εισοδήματα είπαμε να συζητήσουμε. Τελικά είναι πάνω από 30.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Μπορεί να είναι πάνω από 30, μπορεί να είναι πάνω από 50, όπου θα καταλήξουν. Μπορεί να βάλουν να αυξηθεί η έκτακτη φορά 30%, ναι. Δηλαδή το 4% που 1, 2, 3, 4 να γίνει 30% επιπλέον. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα κρυφό. Μια έκτακτη φορά που είχα μπει 5% στους δήμους, στους δημάρχους, στους ευρωβουλευτές, στους βουλευτές, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλοι οι ανώτεροι, οι γενικοί γραμματείς υπουργείων, οι οποίοι πληρώνουν, λέει, για παραδειγματισμό, παραπάνω από εμάς 1%, δηλαδή 5% συνολικά. Αυτό είχε μειωθεί στο 3,5%. Και τώρα δεν ακούω να το πειράζουν αυτό να το αυξήσουν. Σας παρακαλώ, μην τους ξεχάσετε αυτό. Ναι, μην θυμούνται μόνο τους υπόλοιπους. Δεν θα αυξήσουν το 1, 2, 3, 4, να αυξήσουν και το 5, δεν πειράζει. Θα κατηγορηθούμε για λαϊκισμό, ξέρετε, πολλές φορές. Όχι, δεν είναι λαϊκισμός. Όταν μιλάμε ρεαλιστικά, κατηγορούμαστε για λαϊκισμό εμείς οι δημοσιογράφοι. Θα πληρώνει ο λαός μέχρι 4. Και οι γενικοί γραμματείς και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλοι. Ούτως ή άλλως τα εισοδήματα θα είναι πολύ μεγαλύτερα από λοιπόν, ό,τι τώρα να γίνει 6 αυτούς. Να γίνει 6. Θα γίνει στους άλλους μεγαλύτερο, περισσότερο. Να αυξηθεί και εκεί. Λοιπόν, και αυτό το 5%. Να γίνει 6. Δεν είναι κακό. Αυτοί εξάλλου έχουν χρήματα, παίρνουν μισθούς. Εντάξει, άρα λοιπόν περιμένουμε τι θα γίνει στο 30.000 ή στο 50.000. Στο 30 ή στο 50. Και το θέμα είναι και το πώς θα αυξηθεί η έκτακτη φορά. Γιατί δεν τη λέμε τώρα έκτακτη, να έχεις υπόψη Σοφία ένα πράγμα. Ειδική εισφορά τη λέμε. Πέθανε το έκτακτο. Γιατί η έκτακτη εισφορά ήταν από το 10 μέχρι το 14, πήρε παράταση μέχρι το 16 ναι. Και τώρα τη λέμε ειδική. Ειδική εισφορά. Άλλαξε ο όνομα δηλαδή, κατάλαβες. Λοιπόν, το 445 μας ρωτάει ότι έχω μετοχές του εξωτερικού. Ήταν και κάτι το οποίο το ζητήσαμε πολύ χθες. Απλά καταλαβαίνεις, το κανάλι είναι οικονομικό, οπότε αγωνιούν οι άνθρωποι. Τι θα πρέπει να κάνω, έχω μετοχές του εξωτερικού. Ναι. Θα φορολογηθώ για τα κέρδη μου και σε ποιον κωδικό θα πρέπει να βάλω το ποσό που έχω. Λοιπόν, για τις συμμετοχές του εξωτερικού θα φορολογηθεί εάν είναι κάτοικος Ελλάδος ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού. Αν είναι κάτοικος εξωτερικού θα φορολογηθεί με 10% και τελειώνει. Αν είναι κάτοικος Ελλάδος θα φορολογηθεί και αυτός με 10% και τελειώνει. Δηλαδή δεν έχει να το πάρει έναντι και μετά να έρθει να κατέψει μετά το εισοδήματα. 10% και εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ο ΕΝΦΙΑ και σε συνάρτηση με τις αντικειμενικές αξίες, πώς θα διαμορφωθούν το 2015 και τι αλλαγές. Προέκυψε μια δυσκολία, Σοφία. Από την άλλη Πέμπτη που είμαστε εδώ, προέκυψε μια δυσκολία. Δηλαδή, έχουν γίνει μεταβιβάσεις από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, πολλές. Ναι, ναι. Πάρα πολλές, αλλά πάντως αρκετές. Ναι. Οι οποίες έχουν πάει με τις αντικειμενικές αξίες. Μάλιστα. Εάν ο ΕΝΦΙΑ εμφανιστεί λοιπόν μετά την πτώση των αντικειμενικών αξιών που θα πάει αναδρομικά, αυτός πάει με την 1η Ιανουαρίου ο ΕΝΦΙΑ πάντα. Ακριβώς. Άλλο, δεν μπορεί να έχω πωλήσει με αντικειμενικές αξίες ψηλές τώρα, τον Μάιο, τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, και να πάω την 1η Ιανουαρίου να πω εφαρμόζω στον ΕΝΦΙΑ χαμηλές αντικειμενικές. Γιατί πρέπει να μειωθούν και οι πωλήσεις, τα συμβόλαια όλα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, να υπολογιστεί ο φόρος το 3%, όχι επί του 100 ευρώ, αλλά επί του μειωμένου, του 70 ευρώ που θα έχει μειωθεί, ας πούμε, η αντικειμενική αξία. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, ισχύει αυτό που λένε για τον ΕΝΦΙΑ, ότι τον συνεχίζει και η τωρινή κυβέρνηση, λόγω του ότι είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να εισπράξει άμεσα και γρήγορα αρκετά χρήματα. Το θέμα είναι ότι τα 2,8 δισεκατομμύρια που έπραξε το 2014 η Νέα Δημοκρατία, πόσα θέλουν στο στόχο του να εισπράξουν. Αν εισπράξουν 2,5 δις, θα είναι περίπου ο ίδιος, αλλά θα έχουν αφήσει ένα αφορολόγητο ποσό, όχι 500 που λέγανε χιλιάδες, θα είναι 30, 40 κάπου εκεί, για να πάει στο 2,5 ή στο 2,400, έτσι. Γιατί αν το βάλουν μεγαλύτερο το αφορολόγητο ποσό, μην ξεχνάς ότι από τα 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτησίες που υπάρχουν, τα 3 εκατομμύρια μέχρι 100.000 αξία κάνουν. Όλοι έχουν μια πρώτη κατοικία. Μετά τον τηλεθεατή θα μείνουμε όμως λίγο με τις αντικειμενικές για το 2015 και πώς θα γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Το πολύ πολύ να ελαφρύνει αυτούς που είναι ανεργοί, που κακώς τους φορολογήσανε με τον ΕΝΦΙΑ, και αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα, που κακώς τους φορολογήσανε.
Και βέβαια η τρίτεχνη και η πολύτεχνη. Πολλά κακά πράγματα έχουν γίνει. Να δούμε πώς πάμε όμως και στους τηλεθεατές μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκείνοι έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο κάθε απόγευμα εδώ. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Μας ακούτε? Όχι. Να πάμε στον κύριο Τάσο. Μας ακούει ο κύριος Τάσος? Ναι, βεβαίως, εγώ είμαι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να πω στον κύριο προηγούμενος, άκουσα την περίπτωση με τον κύριο που είχε πουλήσει ένα ακίνητο και είχε πάρει την τράπεζα περισσότερα λεφτά από την αγορά, την αντικειμενική. Μάλιστα. Που είχε πληρωθεί. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος, ότι είναι 15 χρόνια γίνονται οι έρευνες αυτές. Δεν είναι 7 χρόνια που είμαι προηγουμένως. Όχι, ο κύριος Σεϊμένης λέτε. Να σας πω. Έχουν πει ότι θα πάνε προς τα πίσω 10 χρόνια με 15. Με το καταθεσιολόγιο και με το προσιολόγιο. Τώρα όμως ξεκινάνε για 5 χρόνια, είπα. Και τις είπα ότι αν τυχόν είναι περισσότερο από 5 χρόνια, προς το παρόν δεν είναι υποκείμενες αυτόν τον έλεγχο. Αν λέω γίνει αργότερα, να με πάρει και τηλέφωνο. Δεν τις είπα. Επομένως, δηλαδή, δεν είπα ότι κόβεται στα 5 χρόνια. Είπα ότι τώρα μπορεί να γίνει. Ελέγχονται από τώρα για τα 5 χρόνια πίσω και μετά θα συνεχίσουν γι' αυτό και όλες. Με το καταθεσιολόγιο θα πάρει 10 χρόνια. Αλλά εγώ είχα ακούσει ότι. Όχι, είχα ακούσει από την τηλεόραση. Είχα ακούσει ότι. Είναι για 15 ετία. Ναι, ακούτε, είχατε εγώ ακούσει, λέτε. Δεν έχει. Στην ίδια περίπτωση με ενδιαφέρει, γι' αυτό παρακολουθώ τις εκπομπές κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, σύμφωνοι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά δεν έχει. Και εγώ έχω ακούσει 15 χρόνια, αλλά δεν το λέω γιατί δεν θέλω να ανησυχήσει ο κόσμος, αφού δεν έχει βγει ακόμα επίσημα αυτό. Άρα λοιπόν την πενταετία. Άρα τα 5 χρόνια είναι κάτι που θα γίνει. Τώρα είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα. Όχι μόνο για τα 5 χρόνια. Όχι για αγοραπολισίες, να ελέγξουν όλου μα. Από το 2000 μέχρι σήμερα. Απλά μέχρι τώρα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το λέμε στον κόσμο να τον ανησυχούμε, αφού δεν συμβαίνει προς το παρόν. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πάμε στην κυρία Άννα. Καλησπέρα σας, κυρία Άννα. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο ερωτήματα, αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, φυσικά. Ναι, λοιπόν, το ένα αφορά μετοχές, όπου πούλησα Warrants. Είχα βέβαια κέρδος γιατί αυτά ήταν δωρεάν και αγόρασα μετοχές από αυτά τα κέρδη. Από τις οποίες όμως έχασα πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχει κάποιος, γίνεται συμπληθυσμός σε τίποτε ή όχι? Στα νομικά πρόσωπα γίνεται, στα φυσικά, από ό,τι ξέρω δεν γίνεται στα φυσικά πρόσωπα. Μόνο μάλιστα. Όταν έχετε κερδίσει σας φορολογούν, σας παίρνουν το φόρο. Εάν έχετε ζημιωθεί, λυπάμαι, δεν νομίζω ότι θα μπορείτε να κάνετε κάτι. Και πόσος είναι η φορολόγηση των κερδών, πώς γνωρίζετε? Όχι, καταλάβατε. Η φορολόγηση των κερδών από τις μετοχές. Τι ποσοστό ναι, και τις μετοχές στο χρηματιστήριο, όταν παίζουμε στο χρηματιστήριο, πρέπει να κάνουμε πινάκιο που να λέμε πόσο αγόρασα κάθε μετοχή και πόσο την πούλησα και τι κέρδους έβγαλα. Όλα τα κέρδη αυτά, μείον τις ζημιές, συμψηφίζονται. Αυτά όλα, εάν αφήνουν κέρδος, θα το βάλουμε σε μια ειδική. Σε ένα κωδικό στη δεύτερη σελίδα στη δήλωση για να το φορολογηθούμε μαζί με τα άλλα εισοδήματα. Και πόσος είναι αυτός? Ο φόρος είναι από αυτό το πράγμα είναι 26%. 26%. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για που θέσατε το ερώτημά σας, κύριε Άννα. Καλώς απόγευμα. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο δελτίο, όχι δελτίο ειδήσεων, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Ορέσης Σεϊμένης, ο φοροτεχνικός μας, γιατί έχουμε τα πάνω κάτω στις αλλαγές όσο αφορά τώρα ξεκινούν και οι δηλώσεις. Πότε θα ξεκινήσουν, κύριε Σεϊμένη, οι δηλώσεις? Θα ξεκινήσουν πρώτα ο Θεός 11 του μηνός, Δευτέρα. Εάν σίγουρα προλάβουν να διορθώσουν τα μπλοκάκια στο πρόγραμμα, εάν βάλουν μέσα για τα ανίσπαρκτα ενίκια που θα τα βάλουμε και αυτά. Για εκχώρηστο δημόσιο. Είχαμε πει ότι δεν θα καταβάλουμε. Θα τα εκχωρούμε στο δημόσιο και δεν θα τα φορολογούμαστε. Δεν θα τα φορολογούμαστε. Γι' αυτό δεν τα έχουμε εισπράξει. Επίσης, γιατί να τα φορολογηθούμε. Βάζω λέει και μια άλλη εκδοχή ότι ενώ δεν είχαμε. Αν ξοφλούσαμε το φόρο εφάπαξ, δεν θα είχαμε αυτό έκπτωση.
βάζουν και έκπτωση τώρα μέσα και το φτιάχνουν αυτό. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Πάμε στο 871. Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο σκεπτικό αποκλείονται από τις αποδείξεις τη δήλωση οι άνεργοι και οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Με ποιο σκεπτικό, κύριε Σεϊμένη. Ακούτε, δεν αποκλείονται με την έννοια που το λέει ο φίλος μας, γιατί μπορεί και να μην αποκλείονται. Τι θέλω να πω. Συνήθως δηλώνουμε πραγματικά εισοδήματα. Όταν ο άνεργος όμως έχει τεκμαρτά εισοδήματα, δηλαδή έχει ένα σπίτι, ένα ακίνητο, ένα αυτοκίνητο, ναι, του βγάζει λοιπόν τεκμαρτό εισόδημα, φορολογείται. Εφόσον λοιπόν φορολογείται, χρειάζονται αποδείξεις. Άρα μην λέμε δεν έχω εισόδημα, δεν παίρνω αποδείξεις, γιατί αν έχω τεκμαρτό εισόδημα πρέπει να προσκομίσω αποδείξεις για να μην φορολογηθώ. Τώρα, εάν λοιπόν ο άνεργος παρόλα αυτά όμως απαλλάσσεται, βεβαίως δεν χρειάζονται αποδείξεις. Γιατί οι αποδείξεις για το 14 είναι μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Δεν παίρνουν οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν έχουν αποδείξει, ούτε έχουν υποχρέωση. Άρα δεν βάζει κανένα ποσοστό λοιπόν και ο άνεργος. Ο άνεργος λοιπόν όταν απαλλάσσεται από τα εισοδήματα που. Δηλαδή ένας άνεργος που δεν έχει ακίνητο, δεν έχει αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται αποδείξει. Εάν έχει όμως. Εάν έχει, πρέπει να είναι επιφυλακτικός, ότι θα του βγάλετε και μαρτό εισόδημα. Ακριβώς. Και εφόσον φορολογηθεί. Αν όμως το έχει. Δηλαδή, έχω παραδείγματος χάρη στην κατοχή μου ένα αυτοκίνητο. Ναι. Το οποίο το είχα αποκτήσει πριν από 5 χρόνια. Ναι. Όταν δούλευα. Ναι. Τώρα είμαι άνεργη. Τεκμήριο διαβίωσης έχω. Πόσο συντηρώ. Ακριβώς. Αυτό άρα έχουμε το τεκμήριο διαβίωσης. Το οποίο κάθε χρόνο για μας είναι το τεκμήριο διαβίωσης. Έτσι. Είναι τα τεκμήρια που λέμε. Μάλιστα. Ας πούμε, τεκμήριο διαβίωσης έχει πισίνα. Έχει το αυτοκίνητο, έχει το ακίνητο. Πόσο συντηρώ, το αεροπλάνο, ξέρω εγώ, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν, εφόσον έχει αυτοκίνητο, σου λέει, ωραία φίλε, εσύ είσαι άνεργος. Αλλά εγώ βλέπω ότι έχεις ένα αυτοκίνητο που ξοδεύεις βενζίνα. Mm-hmm. Έχεις ένα σπίτι που ξοδεύεις. Μας τιμωρούν λοιπόν για όταν είχαμε δουλειά. Σου καταλογίζω εγώ ένα εισόδημα. Σε αυτό το εισόδημα που θα φορολογηθείς, πρέπει να έχεις αποδείξεις για να μην σε φορολογείς. Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Αποστόλη. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστόλη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Όταν κάποιος αγοράζει μετοχές μέσω τραπέζης, η τράπεζα κρατάει κάποια προμήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και όταν πουλάει κάποιες μετοχές. Υπάρχει πάλι κάποια προμήθεια της τράπεζας. Γιατί θα πρέπει αυτές οι μετοχές να φορολογηθούν και τα κέρδη. Αυτό κι αν είναι εύλογο το ερώτημά σας. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τις καταθέσεις. Φορολογούν το λάδι, φορολογούν το ξύδι και μετά πάνε και φορολογούν το λαδόξιδο. Εντάξει, υποτίθεται ότι μένει μετά την αφαίρεση της προμήθειας της τραπέζης, υποτίθεται ότι μένει ένα ποσό κατά το σκεπτικό του νόμου, εννοώ, έτσι, το οποίο το φορολογείστε. Βέβαια, κανονικά η προμήθεια έπρεπε να αφαιρείται η προμήθεια της τραπέζης. Αλλά δυστυχώς την αποτράβουμε. Σας βάζουν προμήθεια και όταν αγοράζει, όταν πουλάει κτλ. Ακριβώς. Και μετά φορολογούν τα πάντα. Θέλουν να βγάλουν από παντού. Πάμε να καλησπερίσουμε το 951. Στο ε2 θα γράψω και τα δύο ονόματα που έχουν κάνει αποδοχή στο TaxisNet, στον αριθμό δηλαδή πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Λοιπόν, αν εννοεί ότι είναι δύο συγκύριοι που έχουν ένα ακίνητο, αν εννοεί αυτό. Και εισπράττω εγώ για το 50% το μισό ενίκιο και το άλλο το εισπράττει ένας άλλος. Ναι. Ναι, ο σύζυγός μου ή το παιδί μου, ξέρω εγώ. Ο καθένας έχει ε2 δικό του. Το ε2 είναι ατομικό, δεν είναι οικογενειακό. Στο ε2 γράφουμε. Άρα δεν θα γράψει και τα δύο ονόματα, ο τηλεθεατής ή θα γραφτεί στο ε2. Θα γραφτεί στο ε2 δύο ατόμων τα ενίκια. Όταν ο ένας είναι ανήλικος και είναι ο πατέρας του. Ο πατέρας του υποχρεώνεται στο δικό του λοιπόν ε2 να γράψει και τα δύο μαζί. Άρα μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ανήλικο παιδί. Μόνο ανήλικο παιδί και είναι απογονική παροχή. Γιατί αν το ανήλικο παιδί έχει πάρει το ακίνητο από τον παππού του ή από το θείο του, πρέπει να κάνει χωριστό ε2 στο όνομά του. Αυτά είναι λίγο μπερδεμένα βέβαια, αλλά έτσι λέει ο νόμος, ας πούμε. Καταλάβεις. Θα είμαστε εδώ όμως κατά λοιπόν, για να ρωτάτε, το γιατί εγώ το απάντησα, δεν ξέρω αν είμαι σαφής, γιατί είπα τις τέσσερις εκδοχές. Αλλά αν δεν καταλάβατε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε για να μην σπεντρώμε τον χρόνο εδώ ή στο λογιστή σας. Εύκολα από εκεί πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο 607, αίτηση νέας ηλεκτροδότησης 26 έκτου του 2013. Πληρώνω έμφυα για 2013 ή όχι, μας ρωτάει ο τηλεθεατής ή η τηλεθεάτριά μας. Σημασία δεν έχει ποτέ έκανε, αν είναι για τον έμφυα δηλαδή. Για τον έμφυα με λέει. Λέει αίτηση ηλεκτροδότησης στο 607, 26 έκτου του 2013. Ναι. Πληρώνω έμφυα για 2013 ή όχι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία πότε έκανα αίτηση για να πάρω. Σημασία είναι να μου έδωσε το κουτάκι με την παροχή απάνω. Αν έχω αριθμό παροχής απάνω, αυτό το ακίνητο θεωρείται τελειωμένο. Δεν θεωρείται αυτό μη τελές. Γιατί άμα έχω βάλει
την παροχή απάνω, πάβει να είναι εμιτελές. Δυστυχώς γι' αυτό είναι έτσι. Ο κύριος Καραβίτης θα φτιάξει έτσι τον εμφυλιατό. Γιατί λέει εμιτελές είναι αυτό που δεν έχει η παροχή. Αυτό. Και που έχει φτάσει μέχρι, ας πούμε, τα. Ξέρω εγώ, σε ένα σημείο της κατασκευής. Ξέρετε τι φοβάμαι όταν ακούω από εσάς τους φοροτεχνικούς ή από τους αρμόδιους υπουργούς? Τη λέξη έκτακτη. Έκτακτη σφορά. Έκτακτη. Η έκτακτη πόσο μόνο, κρατάει. Δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι έκτακτα. Μόνο έκτακτο. Δηλαδή, είναι δυνατόν έκτακτο να κρατάει 5 χρόνια, 10 χρόνια έκτακτο? Όχι. Πόσο έκτακτο δηλαδή μπορεί να είναι? Πες μόνιμο. Όχι, αυτό είναι. Μα είπαμε την έκτακτη σφορά την κάνει η ειδική σφορά τώρα. Η ειδική τώρα έγινε. Τώρα λέει τη ειδική. Αν δεν το αλλάξαμε λοιπόν. Τα αλλάζουμε. Ναι. Το έκτακτο βέβαια πρέπει να είναι και σωστό και τίμιο. Άμα λες έκτακτο, ακριβώς, θα εννοείς ένα χρόνο. Εκτάκτο σου βάζω μια ποινή. Σε το χαράζει ένα φόρτο. Αλλά όταν λες άντε πάλι από την αρχή, άντε τούτο και άντε εκείνο και να πάμε. Το αλλάξαμε, δεν μπορείτε να πείτε. Ποιε είναι οι βασικέ αλλαγέ που μα ρωτάνε πολλοί τηλεθεατέ και παίρνουμε και τα μηνύματά του. Δεν μπορώ να του καλησπερίσω όλου γιατί είναι πολλοί. Αλλά μα ρωτάνε ποιε είναι οι βασικέ αλλαγέ που θα δούμε φέτο στη φορολογική μα δήλωση. Η φορολογική δήλωση λοιπόν έχει αλλάξει τους πίνακες της όλους. Ξεχάστε αυτό που είχατε δει πέρυσι, στο 13 τα εισοδήματα. Έχει καταργήσει πίνακες, όπως είναι ο πίνακας 8 που είναι οι προκαταβολές που έχουμε δώσει οπουδήποτε, ας πούμε. Ή έχει αναδιατάξει τους κωδικούς. Είναι από την αρχή όλα. Έχουν προσθεθεί πολλοί κωδικοί. Ναι, είναι κουτάκια για να φανταστείς που είναι κωδικούς. Είναι 538, εγώ τα μέτρησα. Εγώ το έχω μετρήσει. 538. Λοιπόν, έχει βάλει μέσα τους στόχους του εξωτερικού που δεν υπήρχαν μέχρι πέρυσι. Έχει τις προελεύσεις του εξωτερικού, τις έχει βάλει χωριστά. Τι άλλο έχει? Έχει βάλει τις υπεραξίες που είναι από πωλήσεις ακινήτων ή από πωλήσεις συμμετοχών. Τις έχει βάλει σε ειδικό πίνακα. Ναι. Έχει βάλει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, η νέα δήλωση, που πρέπει να το προσέξουν όλοι. Τα τεκμήρια. Από την 1η Ιανουαρίου του 2014, ό,τι αγοράζω, σπίτι αγοράζω, αυτοκίνητο αγοράζω, μετοχές αγοράζω, εταιρείες ολόκληρες αγοράζω, οτιδήποτε αγοράζω, πρέπει να το δικαιολογώ που βρήκα τα λεφτά. Και μου έχει βάλει κουτάκι να το γράφω μέσα. Οπότε αυτοί που έχουν αγοράσει κάτι το 2014, να το ξέρουν από την 1η Ιανουαρίου είναι τα τεκμήρια, τα λεγόμενα. Τη αγορά τα τεκμήρια, όχι τη διαβίωση που λέγαμε προηγουμένως, τη συντήρηση. Τη αγορά. Λοιπόν, προσοχή, γιατί αν τυχόν βάλει κάτι και δεν το δικαιολογήσει, χραπ θα πάει 45% φόρο. Να το προσέξουν αυτό τη δήλωση. Σαν να είναι από την αρχή η δήλωση φέτος. Μόνο πως είναι πιο μπερδεμένη, ας πούμε. Η κατάρα της δήλωσης στην Ελλάδα είναι ότι είναι όλο μπερδεμένα. Λοιπόν, σας λέω ένα πράγμα. Δεν θυμάμαι ένα. Όπως είπα προηγουμένως, κάνα τη δουλειά αυτή 50 χρόνια. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, ένα χρόνο που να ήταν απλοποιημενότερη. Ήταν δυσμενέστερη. Δεν ήταν απλοποιημένη. Όλο προσθέταμε κωδικούς 10 και αυτό ήταν 3. Είναι πολύ μεγάλη αλληλεγγύη, γιατί μας είπατε ότι έχουν προσθεθεί 500 τόσοι κωδικοί. Δηλαδή και μάλιστα ένα κακό που κατατρέχει τη δήλωση, ποιο είναι, ξεκίνησε το 2014, ας πούμε, έτσι. Όλες οι εγκύκλοι που πέσανε να ερμηνεύσουν τον νόμο ήταν το Δεκέμβριο του 2014, τον Ιανουάριο του 2015 και ισχύει από τον Ιανουάριο του 2014. Αναδρομικά ισχύει δηλαδή. Δεν σου εξηγούν να ξέρεις τι θα κάνεις. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή σε αναγκάζουν και σένα να είσαι όχι τόσο πολύ ευχάριστος με το δημόσιο, να πληρώνεις τους φόρους σου. Γιατί εφόσον το κράτος δεν είναι εντάξει απέναντί σου, εσύ πώς θα είσαι εντάξει? Ας πω ένα άλλο ελάττωμα. Δεν εκπίπτω ούτε το ρεύμα, δεν εκπίπτω ούτε το νερό, δεν εκπίπτω το ενίκιο που πληρώνω στο σπίτι μου. Ενοικιάζω ένα σπίτι και το πληρώνω το ενίκιο, έτσι, γιατί έχω την οικογένεια μου. Ναι, δεν το εκπίπτω. Μα αν δεν μου αφήσει να εκπέσω τα έξοδά μου, τα βασικά, εγώ, δηλαδή, θα σου πω τίμια ότι κέρδισα, αφού αυτό είναι ζημιά για μένα, είναι δαπάνη για μένα αυτό. Αυτά όλα πρέπει να τα φτιάξει ένας φοροτεχνικός. Δυστυχώς, προχθές ακούθηκα σε μια άλλη τηλεόραση με ανταποκριτή ένα υπάλληλο από το Υπουργείο Οικονομικών και μου είπε ότι εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα. Του λέω, λάθος κάνεις, εσείς τους παρακινείτε τα πολιτικά πρόσωπα που περνάνε 6 μήνες από εκεί και φεύγουν. Τι να κάνει 6 μήνες ο άνθρωπος ή ένα χρόνο που έρχεται και ο υπουργός, ας πούμε. Να απαντήσουμε και στο 271. Η κόρη μου εργάζεται στο Λονδίνο και φορολογείται εκεί. Στην Ελλάδα έχει το μισό υψηλής κυριότητας ακινήτου. Θα κάνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Έχει μπλέξει η κοπέλα, διότι τα εισοδήματα του Λονδίνου θα φορολογηθεί εκεί πέρα. Θα φορολογείται εκεί, λέει. Κανονικά. Φορολογείται εκεί. Κανονικά. Τα εισοδήματα της Ελλάδας θα φορολογηθεί εδώ. Δηλαδή, επειδή έχει το μισό ακινήτο. Ο νόμος λέει όμως ότι το παγκόσμιο εισόδημα, όλα μαζί, πρέπει να τα φορολογηθεί σε ένα κράτος από τα αυτά. Εδώ το κράτος, το ελληνικό, θέλει να φορολογηθεί το παγκόσμιο εισόδημα. Εάν δεν γραφτεί λοιπόν στην διορία κατοίκων εξωτερικού,
θα επιχειρήσουν, αν το πάρουν μερωδιά εδώ οι ελληνικές υπηρεσίες, να τις φορολογήσουν και τα εισοδήματα του Λονδίνου. Να το προσέξει αυτό. Συγγνώμη, περιμένετε. Δηλαδή, η κόρη της που εργάζεται στο εξωτερικό, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, και φορολογείται εκεί για το μισθό της, οτιδήποτε κατέχει εκεί. Τα εισοδήματα του Λονδίνου θα φορολογηθούν εκεί. Θα φορολογηθούν, μα φορολογούνται ήδη οι φορολογίες. Πληρώνει φόρο η κοπέλα. Σε ένα από τα δύο κράτη πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει τη φορολογική κατοικία. Και αυτό θα θεωρηθεί ότι έχει στο Λονδίνο, εάν είναι γραμμένη εδώ στην Ελλάδα, στην συνδοή κατοίκων εξωτερικού. Αυτό λοιπόν προτείνεται να κάνει. Ναι, αν το κάνει αυτό και τη μεταφέρουν εκεί. Θα πληρώνει μόνο για το ακίνητο εδώ. Ναι, εδώ θα πληρώσει το φόρο του ακίνητου, ότι εισπράττει. Θα το πληρώσει εδώ. Αλλά εάν φορολογηθεί στο Λονδίνο, θα εκπέσει το φόρο που έχει εδώ. Εκεί. Πάμε λίγο στο 258. Καλησπέρα. Με τρόπο μπορεί να λειτουργήσει μια εταιρεία με δεσμευμένο λογαριασμό και μάλιστα όταν έχει κάνει ρύθμιση. Όταν είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός, έχει κάνει ρύθμιση και αν έχει γίνει κατάσταση ισχυραστήριων, αν έχει γίνει, αν εννοεί αυτό, αν το έχουν δεσμεύσει, ας πούμε, πρέπει να πληρώσει το 25% του φόρου για να μπορεί να μπει στη ρύθμιση. Αλλιώς δεν μπορεί να μπει. Κατάσταση ισχυραστήριων. Ο κύριος Γιώργος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Πάμε στο 844. Κύριε Σεημένη, έχω τάξη και βγαίνω στη σύνταξη. Ταξί. Όχι. Α, έχω ταξί. Ναι, μάλλον. Έχω ταξί και βγαίνω στη σύνταξη. Είναι με ήττα γι' αυτό. Και θα το μεταβιβάσω στο γιο μου. Τι με συμφέρει να κάνω, γονική παροχή ή πολιτήριο? Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε στο 844. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εάν ένας γονέας κάνει μια γονική παροχή, είτε ακίνητο είναι, είτε επιχείρηση είναι, 150.000 είναι αφορολόγητο. 150.000. Αν εκτιμηθεί λοιπόν ότι το ταξί κάνει μέχρι 150.000, θα είναι αφορολόγητο εφόσον το κάνει η γονική παροχή. Να το δει με τον συμβολιογράφο του κιόλας, να το δει και με τον λογιστή του. Κάνει τόσο, πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το πουλήσει. Αν είναι παραπάνω η αξία από αυτό που λέτε. Έχει υπεραξία και θα φορολογηθεί. Μάλιστα. Οπότε ένας από τους δύο. Να προτιμήσει να κάνει γονική παροχή, αν μπορεί να γίνει μέσω συμβολιογράφου. Μάλιστα. Να πάμε και στο 921. Υπεραξία μετοχών και εταιρικών ομολόγων φορολογούνται στην κλίμακα. Υπεραξία μετοχών. Όχι, φορολογείται. Φορολογείται με την κλίμακα 25% και μετά πάμε στην κλίμακα και αν έχει και άλλα εισοδήματα όλα μαζί ανακατεύουν. Προσδοηθώντα. Ναι. Κύριε Σεημένη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις. Θα είστε εδώ για να μας βοηθήσετε με τους 500 τόσους κωδικούς που μας είπατε, για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές. 538. Γιατί 538. Αλλά εύχομαι κάποια στιγμή να βοηθήσετε κι εσείς, να βοηθήσουμε και όλοι μας, να πάμε προς το καλύτερο, να απλοποιηθούν. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς οι φορολογούμενοι που πληρώνουμε. Είναι και οι επενδυτές που δεν έρχονται να βλέπουν αυτά τα θετικά. Το θετικό είναι ότι μας ακούνε, όπως είπατε και εσείς και η κυρία Βαλεβάνη, και διάφοροι να ακούσουν τι είναι κάτι που πραγματικά. Μα είπε όμως η κυρία Βαλεβάνη ότι δεν ξέρει να κάνει τη δήλωσή της. Και αυτό με φόβησε εμένα. Γιατί φοβάμαι πως οι σύμβουλοι λένε άλλα πράγματα και μπερδεύουν τα πράγματα. Αυτό το φοβάμαι εγώ πολύ. Κύριε Σεημένη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε να είστε εδώ στην παρέα μας. Εμείς τώρα δίνουμε σκητάλη στην Αμαλία Κάτζου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Thank you.